Μια ξεχωριστή έκθεση με φωτογραφικά έργα των πολιτών του περιοδικού Δρόμου Σχεδία εγκαινιάστηκε στη στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Μια στέγη λοιπόν για τη Σχεδία, φωτογραφίες πολιτών, συμπολιτών μας της Σχεδίας βρίσκονται στη στέγη προκειμένου να ενισχυθεί η Σχεδία και οι ίδιοι φωτογράφοι. Ο δικός μας στόχος ήταν ακριβώς να αναδείξουμε αυτή την καλλιτεχνική δυνατότητα που έχουν οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι βρέθηκαν σε μια δύσκολη φάση κάποια στιγμή στη ζωή τους, σε μια φάση που μπορεί να βρεθεί ο καθένας. Στα έργα τους, που θα εκτίθενται για το κοινό στο φουαγέ της στέγης έως τις 10 Μαΐου, οι ερασιτέχνες φωτογράφοι απαθανατίζουν πλευρές της πόλης και της ζωής της, ανθρώπινες μορφές και πράγματα της πραγματικότητας, όπως τη βιώνουν στην προσωπική τους επαφή με τις συνθήκες δουλειάς τους. 8 άτομα ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα και όλοι μαζί φτιάξαμε μια ομάδα όπου μετά από συζητήσει ο καθένας αποφάσισε τι θέμα θα τραβήξει. Δουλέψαμε για 18 μήνες, τραβήθηκαν πάνω από 20.000 καρέ και τελικά καταλήξαμε σε 80 φωτό σε μορφή δίπτυχου που τελικά εκτέθηκαν. Χάρη στο πρόγραμμα αυτό, οι πολιτές της Σχεδίας βρήκαν εξών από μια δημιουργική απασχόληση και ένα καινούριο ψυχολογικό στήριγμα, ένα επιπλέον ενδιαφέρον και μια διέξοδο για να αντιμετωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα. Είμαι ένας άνθρωπος που κοιτούσα πάντα χαμηλά, κοιτούσα όταν περπατάω, κοιτούσα μόνο τα παπούτσια μου κάτω. Δεν κοιτούσα ψηλά και ήταν η εποχή που έπεφτα πάνω σε ατάκες, κοίτα ψηλά, μπορείς να δεις κανένα αστέρι. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν κοιτάζω ψηλά. Και το θέμα μου ήταν ο ουρανός γενικά, τα σύννεφα και όλα αυτά. Ξεκίνησα να κοιτάζω ψηλά καταρχάς, ένα. Και κατά δεύτερον έκανα αυτό που με γέμιζε, που γέμιζε την ψυχή μου, δηλαδή μου άρεσε. Αυτή η προσπάθεια μου δίνει μια διέξοδο. Μαζί με τα παιδιά, τους συναδέλφους, ξεκινήσαμε σε καθημερινή βάση με τα δικά μας τα μάτια να τραβάμε διάφορες παραστάσεις μέσα από το κέντρο της Αθήνας. Η πρωτοβουλία του προγράμματος της ενασχόλησης των αναγκεμένων τούτων ανθρώπων που εμπλέκονται στο δίκτυο πόλης της Σχεδίας ανήκει στην οργανωτική και συντακτική ομάδα του περιοδικού, αλλά βρήκε σημαντικό συμπαραστάτη στο πρόσωπο της στέγης. Η στέγη με τη Σχεδία έχει σχέση ισχυρή. Έχει μία σχέση που συνδέεται απευθείας με το Ίδρυμα Ωνάση. Οι ίδιοι πολιτές της Σχεδίας είναι πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε καλά, βρίσκονται μέσα στη στέγη καθημερινά και από εκεί και πέρα, με κάθε τρόπο, όχι μόνο μέσα από το συγκεκριμένο γεγονός, προσπαθούμε να βοηθάμε και να ενισχύουμε πάνω από όλα την ψυχολογική πλευρά της ζωής των πολιτών της Σχεδίας, να ενισχύουμε την αξιοπρέπειά τους. Για μένα απλά το στοίχημα ήταν να φροντίσω, να προσπαθήσω να τους βάλω σε ένα δρόμο έτσι ώστε να μπορέσουν αυτό που νιώθουν μέσα τους να το εξωτερικέψουν με εικόνα. Αυτό νομίζω το καταφέραμε πάρα πολύ καλά τα παιδιά και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ στη Γραμμάτων και Τεχνών και εκθέτουμε αυτή τη δουλειά. Είναι ένα μεγαλείο έτσι αρχικά που όλο αυτό πήρε μια μορφή που μπορούμε να το παρουσιάσουμε σε κοινό, σε κόσμο, δηλαδή να έρθει κόσμος να το δει όλο αυτό. Και αν πουληθούν και κάποια έργα από αυτά, θα πάρουμε και κάποια χρήματα που με αυτά θα μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιες ανάγκες. Εγώ προσωπικά ευελπιστώ να νοικιάσω ένα σπίτι που ακόμα ζω σε μια αποθήκη και να κάνω τη ζωή μου λίγο καλύτερη. Αν το πόσο θα αρέσει αυτό το κρίνο, πάλι αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Πάντως εμείς το κάναμε με όλη μας την αγάπη, με πολύ θέρμη, αγάπη για αυτό το πράγμα και τελικά βγήκε αυτό που βγήκε. Μάλιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης, κύριος Αντώνης Παπαδημητρίου, είναι από την πρώτη στιγμή αρρωγός της όλης της προσπάθειας της Σχεδίας. Και προσωπικά υποστηρίζω αυτό το σχέδιο της Σχεδίας, γιατί θεωρώ ότι το Ίδρυμα Ωνάση δεν μπορεί να απουσιάζει αυτή τη στιγμή από τα κοινωνικά προβλήματα, τα ουσιαστικά προβλήματα τα οποία περνάει η χώρα μας, τα οποία περνάει η κοινωνία μας, τα οποία περνάμε όλοι μας. Αλλά και τα γενικότερα σχέδια της στέγης προβλέπουν μια όλο και μεγαλύτερη εξακτίνωση των κοινωνικών όσο και των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων της μέσα στο συνολικό πλέγμα της πόλης. Θα φροντίσουμε λοιπόν να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το μεγαλύτερο δυνατό, ώστε ό,τι ξεκινάει να μην τελειώνει γρήγορα, αλλά να έχει μια διάρκεια και να εμπλέκει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Αυτό έχει σημασία. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί ποτέ δεν είναι τα κτίρια. Είναι οι άνθρωποι, είναι το περιεχόμενο, είναι η πολιτική θέση απέναντι στα πράγματα. Η Σχεδία είναι ένα μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου δράσεων τα οποία έχει η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το Ίδρυμα Ωνάση και τα οποία αφορούν την πόλη στην οποία ζούμε, την Αθήνα. Είναι ένας ευρύτερος
σχεδιασμός που έχουμε για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την πόλη μας, να βγούμε έξω από τα στενά όρια της καθημερινότητά μας και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την απόγνωση την οποία έχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Η προσπάθεια σύμφωνα με τους υπευθύνους της σχεδίας θα συνεχιστεί. Και όπως φάνηκε από τα εγγένεια, η ανταπόκριση του κόσμου στο έργο της μοιάζει να είναι δεδομένη.